Καλημερίζοντας τη συχνότητα του Ράδιο 984 την υποψήφια Ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα σας, πολύ καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Τώρα εδώ η κυρία Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά, είναι πολλά τα θέματα που έχει να συζητήσει κάποιος με ένα νέο άνθρωπο. 31 χρονών είστε, νέα επιστήμονας είστε, δραστηριοποιείστε στο χώρο της τεχνολογίας, πρόεδρος του Ινστιτούτου Δικαίου Τεχνητής Νοημοσύνης Ρύθμισης και όλα αυτά αποκτούν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι? Σίγουρα έχουν πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό και εθνικό ενδιαφέρον. Είναι αυτά που συζητάμε και θα συζητήσουμε και στην επόμενη πενταετία σίγουρα. Είναι εξελίξεις. Οπότε με αυτές ασχολούμαστε. Οι νέοι άνθρωποι, ας το ξεκινήσουμε από εκεί. Το βήμα το οποίο δίδεται σε νέους ανθρώπους. Ανοίγετε τα φτερά σε μια κατεύθυνση. Βεβαίως δραστηριοποιείτε, ζείτε στις Βρυξέλλες τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ Ελλάδας Βρυξελών, να το πω διαφορετικά. Αλλά τι είναι αυτό που σας κάνει να μπείτε μέσα σε αυτή την διαδικασία και σε αυτή τη βάσανο της εκλογής? Ζω στις Βρυξέλλες, όπως είπατε, και εργάζομαι εκεί πέρα τα τελευταία χρόνια, αφού εργάστηκα αρκετά χρόνια και στην Ελλάδα, στην Αθήνα, σε δικηγορική εταιρεία. Τώρα είμαι στις Βρυξέλλες, σε άλλη, σε Αμερικάνικη. Αυτό που πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει, μπορεί να προσφέρω από την πλευρά μου, το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και εν γέννη στην Ευρωβουλή, θα πω, θα μπορούσε να είναι η τεχνογνωσία, η εμπειρία, η όρεξη. Δηλαδή, μια τεχνογνωσία για τα ψηφιακά, για τα αγροτικά, προέρχομαι από μια αγροτική επαρχία, είμαι επαρχιώτισσα, και θα βλέπω τα αγροτικά μας προβλήματα. Για το δημογραφικό, γιατί προφανώς είναι πράγματα που τα έχω σκεφτεί και τα έχω προβληματιστεί και εγώ, αυτά που βλέπω στην Ελλάδα και στις Βρυξέλλες, γιατί όλα αυτά τα προβλήματα που αναφέρω και τα ψηφιακά μας προβληματίζουν, και τα αγροτικά και το δημογραφικό είναι ευρωπαϊκά προβλήματα. Οπότε, θεωρώντας ότι γνωρίζω κάποια πράγματα σχετικά με αυτά, δεν λέω ότι είμαι βεβαίως φωτεινός πανταγνώστης, γνωρίζω όμως ένα καλό κομμάτι από την εμπειρία μου. Παράλληλα, έχω την εργασιακή εμπειρία και στην Ελλάδα, στα δικαστήρια και στα διοικητικά και στις συμβάσεις και στα... Ως δικηγόρος. Ως δικηγόρος βεβαίως. Και στις Βρυξέλλες, ως δικηγόρος πάλι σε ευρωπαϊκά θέματα, ευρωπαϊκού δικαίου. Με τεχνητή νοημοσύνη, με φάρμακα πολύ ασχολούμαι, το τομέα της υγείας. Και έχοντας και την όρεξη, γιατί δουλεύω αρκετά και μου αρέσει να δουλεύω αρκετά. Και πιστεύω ότι πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά, θα συνεχίσω να δουλεύω αρκετά. Θεωρώ ότι είναι μια καλή επιλογή το να προσπαθήσεις να τα κάνεις όλα αυτά προς το συμφέρον της χώρας σου. Βεβαίως πάντοτε στη ζωή μας, νομίζω και οι Έλληνες του εξωτερικού και οι Έλληνες του εσωτερικού, έχουμε στο μυαλό μας ότι ό,τι κάνουμε να έχει ένα καλό για την πατρίδα μας. Και το έχω αυτό, ότι ακόμη και όταν ας πούμε σκέφτεσαι μια υπόθεση, αυτό θα μπορούσε να γίνει και στην Ελλάδα. Οπότε γιατί να μείνεις μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και να το κάνεις αυτό πράξη και να μπορείς να βοηθήσεις κάπως τη χώρα σου. Κυρία Κουτσουπιά, κάνατε ιδιαίτερες αναφορές και πολλές αναφορές σε ό,τι έχει να κάνει με την τεχνογνωσία, τον αγροτικό τομέα, όπως επίσης και το χώρο της υγείας. Είπατε ότι είσαστε παιδί της επαρχίας, έχετε μεγαλώσει μεταξύ Βόρειο Ελλάδας, μεταξύ Δωδεκανήσου και μεταξύ Κρήτης. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο έχετε κατά νου, τι είναι αυτό το οποίο σας εξιντάρει αυτή την ώρα και πώς εσείς το οριοθετείτε και μας το δίδετε ως πληροφορία ή τεχνογνωσία στον αγροτικό τομέα? Εντάξει, τουρισμός, ναι, πρωτογενής τομέας είναι τα δύο βασικά προϊόντα δικά μας, έτσι? Έτσι ακριβώς. Στην Ελλάδα μας αυτά είναι τα δύο βασικά μας προϊόντα, δύο όπλα μας. Και βεβαίως οι υψηλές υπηρεσίες, γιατί έχουμε μεγάλα μυαλά, έχουμε πολύ φωτισμένους ανθρώπους που μπορούν να εξάγουν και υπηρεσίες. Και το κάνουμε, όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό, λάμπουμε. Δεν λέω για μένα, εννοώ για τα φωτισμένα μυαλά. Πάμε τώρα να δούμε όμως, όπως είπατε, για τα αγροτικά. Αυτό που, το πρώτο που βλέπω, πρώτα να δούμε το πρόβλημα, είναι το θέμα της έλλειψης χεριών, εργατικών χεριών. Είναι το θέμα των καταστροφών,
τα προϊόντα μας δεν καταφέρουν να βγουν στην Ευρώπη, είτε γιατί είναι πολύ δύσκολο το δίκτυο για να βγουν εκτός χώρας, εκτός Ελλάδος. Δεν έχει γίνει δηλαδή ο κατάλληλος διάβλος μεταξύ Ευρώπης και τρίτων χωρών. Γιατί να μην εξάγουμε εμείς και σε τρίτες χώρες. Γνωρίζω ότι κάποιοι στη Βόρεια Ελλάδα, κάποιες παραγωγικές μονάδες, κάποιες αγροτικές μονάδες το κάνουν, εξάγουν, αλλά είναι περιορισμένες, όπως είπε κάποιες. Θα έπρεπε να έχουμε έναν διάβλο. Δεύτερον, το να καταστρέφονται προϊόντα. Χρειαζόμαστε μέτρα και προληπτικά και κατασταλτικά. Πολύ καλές οι αποζημιώσεις και πρέπει να είναι στο όσο το δυνατόν υψηλότερο, 80, 90, 100%. Όσο δυνατόν υψηλότερο. Αλλά θέλουμε και προληπτικά. Θέλουμε εργασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν βεβαίως και εξυγχρονισμό. Τι εννοώ, να προβλέπουμε τα φαινόμενα. Να προβλέπουμε τα καιρικά φαινόμενα. Να προβλέπουμε το έδαφος, την υγρασία. Αυτά είναι συστήματα, τεχνολογίες που υπάρχουν στην Ευρώπη και που θα έπρεπε να πρημοδοτούνται, να επιδοτούνται στην Ελλάδα, έτσι ώστε να χρησιμοποιείται στις καλλιέργειες. Γιατί αυτό μας γλιτώνει. Θα μπορούσε πρώτον να βοηθήσει τα εργατικά χέρια, όταν έχεις αυτοματοποιήσει την καλλιέργειά σου, να βοηθήσει δεύτερον στον καθαρισμό των λιπασμάτων, του ποτίσματος, στον καθαρισμό της εργασίας και της καλλιέργειας που θα κάνεις. Γιατί όταν σου δίνει το σύστημα, αυτά είναι κάποια συστήματα στο έδαφος για τα οποία μιλάω, τα οποία ανοιχνεύουν διάφορες χαρακτηριστικά του εδάφους και δίνουν προβλέψεις. Και μαζί με αυτά λένε και για την ποιότητα της καλλιέργειας. Εάν βλέπεις ότι το έδαφος δεν το παίρνει αυτό, έχει αλλάξει λόγω της καιρικής συνθήκης, της μεταβολής των συνθήκων, της κλιματικής αλλαγής, αν έχουν αυτά αλλάξει, άρα πρέπει και ο αγρότης να προσαρμοστεί. Και πρέπει να προσαρμοστεί με γνώση, την οποία όμως θα του δίνει το κράτος και θα του δίνει η Ευρώπη. Δεν μπορεί να τον αφήνουμε τον αγρότη μας, τον απροστάτευτο. Φαντάζομαι γιατί πως όλα αυτά τα οποία λέτε και με συγχωρείτε που σας διακόπτω έχουν και ένα μεγάλο κόστος το οποίο δεν μπορεί να σηκώσει μεμονωμένα ο κάθε αγρότης, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό το λέτε? Πολύ αυτό σωστά. Κυρία Κουτσουπιά, μισό λεπτό τώρα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Όλα αυτά τα οποία λέτε, προγράμματα τα οποία μπορεί να έρθουν ενισχυτικά μέσω ενός υπουργείου ή να πάνε σε ομάδες παραγωγών, αγροτικούς συλλόγους ή ακόμα και μέσω της κοινή αγροτικής πολιτικής για να μπορεί να ενταχθεί κάποιος? Και λοιπόν, τα προγράμματα μπορεί να έρθουν είτε απευθείας είτε μέσω του Υπουργείου, τα ευρωπαϊκά, τα οικονομικά και ενίσχυση, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για μια ενίσχυση για εξυγχρονισμό. Και αυτό βεβαίως και με την ΚΑΠ θα προβλέπετε, δηλαδή κάποιες από τις αλλαγές είναι και αυτά τα οποία σας λέω που θα έρθουν. Βεβαίως πρέπει να πολεμήσουμε για αυτά, γιατί πρέπει να είμαστε μέσα σε ένα ευρωκοινοβούλιο μάχημοι και να πούμε ότι για την Ελλάδα θέλουμε αυτά. Ταχύτητα, ψή, τι ακριβώς θέλουμε? Έχουμε μικρές αγροτικές παραγωγές. Τι πρέπει να κάνουμε για αυτές? Να φροντίσουμε τις δικές τους ανάγκες, όχι τις ανάγκες της Ολλανδίας και της μεγάλης παραγωγής. Και η ΚΑΠ δεν είχε ήδη προβλέψεις αρκετές για την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Το άλλο που πρέπει να αλλάξει είναι οι ρομαντικές πράσινες πολιτικές. Δηλαδή, η ΚΑΠ και γενικότερα η μεγαλύτερη συζήτηση αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες, που ήμουν εκεί όταν καίγανε τους κάδους μπροστά από το κοινοβούλιο οι αγρότες, τους καίγανε καλώς, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει η αντιμετώπιση των Ευρωπαίων αγροτών σε σχέση με τους τρίτες χώρες. Δηλαδή, τον Ευρωπαίο αγρότη του βάζουμε πάρα πολύ αυστηρά μέτρα. Το ξέρουν αυτό οι αγρότες τώρα που θα μας ακούνε πολύ καλύτερα από μένα, το υποφέρουν δηλαδή, με πολύ αυστηρά λοιπάσματα, με πολύ αυστηρές προδιαγραφές, και έρχονται τρίτες χώρες χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους, καμία σχέση η ποιότητα. Εμείς αυτό που πρέπει να προστατέψουμε είναι τους αγρότες μας σε σχέση με τον αθέμητο ανταγωνισμό. Δηλαδή, τρίτες χώρες να μην τις αφήνουμε. Πρώτον, να ενισχύσουμε τους αγρότες μας, όπως είπαμε, εξυγχρονισμό, προστασία προλήψης και προστασία του προϊόντος να βγει στην αγορά. Δεύτερον, να προστατεύσουμε από τον αθέμητο ανταγωνισμό από τις τρίτες χώρες, να εξασφαλίσουμε ότι οι πράσινες πολιτικές δεν πρέπει να είναι εις βάρος των αγροτών μας. Αν θέλει να χάσει το προϊόν σου, το τοπικό, τι κερδίζει στο τέλος? Ποιο είναι δηλαδή εκείνο που το συμφέρον μας? Και πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό στρατηγικό σχέδιο για την Ελλάδα που θα τα λάβει υπόψη. Αυτό είναι θέμα διαπραγμάτευσης του Ευρωκοινοβουλίου. Γι' αυτό τα συζητάμε αυτά, γιατί είναι θέματα που εκεί θα συζητηθούν. Βεβαίως, με συγχωρείτε, αυτό που είπα πριν, για να μην παρερμηνευτούν τα λόγια μου,
Είπα πριν ότι έκαψαν μπροστά από το κοινοβούλιο. Ενώ καλώς ως προς την, την διαμαρτυρία. Βεβαίως οι βανδαλισμοί δεν είναι ποτέ καλώς, ούτε στην Ελλάδα ούτε στο κοινοβούλιο. Ενώ ότι έγινε μια διαμαρτυρία, καλώς έπρεπε να ακουστούν οι φωνές. Έτσι, για να μην παρεξηγηθώ επειδή το είπα. Μάλιστα. Η τεχνητή λοιπόν, λέτε, νοημοσύνη μπορεί να είναι προς όφελός μας στο συγκεκριμένο τομέα και επιχειρηματολογείται και εξειδικεύεται πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με την καλλιέργεια, το έδαφος και όλες τις λοιπές πληροφορίες οι οποίες μπορούν να υπάρχουν και όλες μαζί σαν ομπρέλα να λειτουργήσουν υπέρ της προστασίας του αγρότη, της ποιότητας της παραγωγής και των αγροτικών προϊόντων μέχρι ενδεχόμενα, κυρία Κουτσουπιά, τη διάθεση, δηλαδή το τελικό στάδιο, τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. Έτσι ακριβώς, και μάλιστα να σας πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη ξεκινά και από πιο πίσω. Έχουμε δει πλέον ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει ακόμη και στη συμβουλή ως προς την έναρξη της καλλιέργειας, δηλαδή ακόμη και στον τρόπο που ο αγρότης λειτουργεί και τη παραγωγική μονάδα, μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να σου φτιάξει το σχέδιο, το πλάνο. Η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, το νέο σύστημα. Και όπως είπατε, μετά να σε ακολουθεί σε όλο το διάστημα, από την καλλιέργεια, μία προσέγγιση 360, 360 μοιρών της μονάδα, η οποία εν τέλει θα έρχεται να κουμπώσει με τις. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει προσαρμοσμένα. Δεν είναι τόσο αυτό που λέει το Google γενικά, κάνει αυτό. Είναι ότι έχει βάλει παραμέτρου τη δική σου, σου μονάδα. Και πάει και σου δίνει ως προς αυτό τι πρέπει να κάνεις. Mm-hmm. Και μετά βεβαίως να βγούμε στην αγορά. Το να βγούμε στην αγορά είναι το μεγαλύτερο θέμα, γιατί έχουμε θέμα με τον αθέμητο ανταγωνισμό, που τα πράσινα κριτήρια δεν εφαρμόζονται πάνω πάντα στις εισαγωγές. Mm. Εδώ βέβαια ούτως ή άλλως ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα με τα προϊόντα κλπ. Η προσπάθεια πάντως συνεχίζεται. Υπάρχουν εκείνες προς το παρόν έτσι ως θεωρούνται δικλείδες ασφαλείας, αλλά όπως λέτε υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο που να θεωρούμε πραγματική δικλείδα ασφαλείας στην πορεία ενός προϊόντος, τόσο στη διεθνή όσο και στην αγχώρια ενδεχόμενα αγορά, κυρία Κουτσουπιά. Ναι, μιλάμε για την εγχώρια αγορά βεβαίως, γιατί αυτά τα συστήματα θα σας πω ότι ήδη χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες, δηλαδή δεν είναι πολύ μακριά μας, και γι' αυτό και η Ευρώπη έκανε τη ρύθμιση για τεχνητή νοημοσύνη. Επειδή χρησιμοποιούνται τέτοια συστήματα, ήρθε να τα ρυθμίσει για να μην υπάρχουν προβλήματα και με τα προσωπικά δεδομένα, να υπάρχει δηλαδή ομαλή χρήση τους όταν έρθουν στις χώρες που θα έρθουν, και κάποιες ελληνικές εταιρείες κιόλας, είμαστε περήφανοι γι' αυτό, γιατί είμαστε σε συνεργασία με τα Ινστιτούτα, κάνουν δουλειά στα αγροτικά με τεχνητή νοημοσύνη. Και βεβαίως αφορούν και την εγχώρια αγορά και τη διεθνή. Ο στόχος είναι έξω, αλλά και μέσα πρέπει φυσικά να φροντίζουμε την επάρκειά μας. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ το ακούω αυτά με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Φαντάζομαι και ότι ο κόσμος ακούει με ενδιαφέρον ό,τι καινούριο έρχεται, γιατί η τεχνολογία πρέπει να μας υπηρετεί και όχι εμείς να υπηρετούμε αυτήν. Νομίζω είναι έτσι. Το βασικότερο μάθημα είναι αυτό, όπως το είπατε. Ναι, ακριβώς με όλες αυτές τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας και μαζί με το δικό σας τον ζήλο να τα προσφέρετε αυτά. Τώρα, προσέξτε τι είπαμε, το δικό σας το ζήλο. Ζήλος, ζήλιο, ωραίο ζήλι, έχει σχέση. Βεβαίως, ακριβώς. Εν τω μεταξύ, κάνατε ένα φοβερό λογοπαίγνιο που βγήκε πηγαία. Ωραίο ζήλι σημαίνει ζήλος για το ωραίο. Είναι ο ζήλος για το σωστό, δηλαδή το ωραίο, το αρχαίο, αρχαιοελληνικό το όνομα από την αδερφή του παππού μου, και είναι ο ζήλος. Ναι, άρα με ζήλο πάμε να προσφέρουμε.